Ολοκληρώσαμε την πρώτη τακτική και πανηγυρική συνεδρίαση για το νέο έτος με την ανάδειξη του Προεδρείου μας αλλά και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Θέλω να ευχηθώ συγχαρητήρια στο επανεκλεγέν Προεδρείο τον κύριο Ηλία Σανίδα, την κυρία Σοφία Αγγελοπούλη Παπα-Νικολάου και τον κύριο Παρασκευά Δρόσο και να ευχηθώ να είναι εξίσου αποτελεσματική και παραγωγική όσο ήταν και στην πρώτη θητεία. Επαγαθώ, όπως λέμε, του Περιφερειακού Συμβουλίου, άρα και συνολικά της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας. Την ίδια ευχή φυσικά απευθύνω και στα νέα μέλη της Οικονομικής μας Επιτροπής, που είναι δίπλα στο κυρίαρχο όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, η καρδιά των λειτουργιών της Περιφέρειας. Και βέβαια, κόψαμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας, την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεότητας κ. Σημεών. Και με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους τους στερεολαδίτες και όλες τις στερεολαδίτισες, υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, όλα αυτά που στερηθήκαμε το 2021 να τα προσφέρει απλόχερα το 2022, αλλά και μια, ας μου επιτραπεί, αυτοαναφορική ευχή προς εμάς, προς το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, να συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερες δυνάμεις, με ακόμη περισσότερη όρεξη, να εργαζόμαστε για όλες τις ανάγκες, τις προοπτικές και τις ευκαιρίες αυτού του ξεχωριστού τόπου, της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας, με αποτελέσματα που να είναι ορατά και αισθητά σε κάθε συμπολίτη μας. Καλή χρονιά, με υγεία και αισιοδοξία. Τα Περιφερειακά Συμβούλια όλης της Ελλάδος σήμερα έχουν τις αρχαιρεσίες τους. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος εξέλεξε πριν από λίγο το τριμελές Προεδρείο του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, τον Φάνη Σπανό, για την επιλογή του στο πρόσωπό μου. Θα υπηρετήσω με συνέπεια και συνέχεια τη δεύτερη θητεία μου ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ για όλα και αυτό που θα ήθελα να δηλώσω είναι ότι ενωμένοι σαν Περιφερειακό Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε πολλά για τους πολίτες μας. Θέλω πριν από όλα να ευχηθώ καταρχάς προσωπικά σε όλους σας να έχετε υγεία και σε αυτούς τους συναδέλφους σας που ασθενούν αυτή τη στιγμή, ελπίζω και φαντάζομαι ελαφρά από τον κορονοϊό, και σε όλους που απουσιάζουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά και σε εσάς εύχομαι να έχετε κρυστάλλινη, αδιάπτωτη, ακλινή υγεία, κατάμφο, όπως λέμε εμείς στην Εκκλησία, ψυχική και σωματική. Το αυτό εύχομαι για όλο το λαό μας, για όλο το λαό της Στερεάς Ελλάδος. Δεύτερον, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη, μέσα στη δυσκολία, διετία συνοδοιπορίας με όλους σας ανεξαιρέτως. Παρακολουθώ και ως πολίτης, αλλά και ως Μητροπολίτης, παρακολουθώ τις δραστηριότητές σας, τον λόγο σας, τις προτάσεις σας, την κριτική σας, το ενδιαφέρον σας για τα δρόμενα της περιφέρειας. Όλων ανεξαιρέτως, από τον Περιφερειάρχη μέχρι τον τελευταίο Περιφερειακό Σύμβουλο. Η συμβολή όλων σας είναι πολύτιμη. Προάγει τον πολιτικό πολιτισμό, τη δημοκρατία στην πράξη και φυσικά το καλό του τόπου μας.